τόση αγάπη χαρισμένη που ήταν άραγε κρυμμένη. Εσύ μου δώσες πνοή, η λύτρωσή μου η δική σου ευχή. Άγγελε, τι σκέφτεσαι? Τι ρωτάω? Συγκινήθηκες που είδες το παλιό σου ορφανοτροφείο, ε? Πολύ. Είναι απίστευτο, περνάνε τα χρόνια κι όμως. Αυτή η αυλή, αυτό το χτίριο, έχουν μείνει απαράλλαχτα. Απίστευτο είναι. Αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν οι ψυχές μας. Αλλάζουν οι καταστάσεις, αλλάζουν τα πάντα. Κι όμως αυτά τα κτίρια, αυτά τα ψυχαθυρία που άμα δεν τα γκρεμίσει ο άνθρωπος, θα στέκουν εκεί αγέροχα για να μας θυμίζουν πάντα ποιοι είμαστε, πού καταλήξαμε. Ανδρέα. Κυρία Πολυμνία. Φορά που λες ένα γοργονέ φόρεμα και την ώρα που πάω να βγω στη σκηνή, τσουπ, σκοντάφτω πάνω στο μουσικό και πέφτω. Η Βρανά φυσικά και γέλαγε. Έγινα ρεζίλη που στάσω σε όλους τους θεατές. Άσε με, άσε. Στην υγεία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εσύ όμως, γιατί κάθεσαι και με ακούς έτσι ήσυχα να τα λέω όλα αυτά? Δεν θα πεις τίποτα? Κανονικά θα έπρεπε να σου πω ότι χαίρομαι που σε βλέπω. Στην περίπτωσή μου θα σου πω χαίρομαι που σε ακούω. Πραγματικά είσαι η χαρά της ζωής και με κάνεις και γελάω. Χαίρομαι που αυτό σαρκάζεσαι τόσο. Πάντα έτσι ήμουνα. Αλήθεια. Πρώτα γελούσα με την καμπούρα μου και μετά. Άσε που τώρα και να είχα καμπούρα δεν θα την έβλεπα. Κι εγώ από μικρή έκανα τους άλλους να γελάνε πάντα. Αλλά άλλο εγώ όμως. Εσύ πώς το κάνεις αυτό? Κοίτα. Αν θέλεις οι άλλοι να σου συμπεριφέρονται όπως σου συμπεριφερόντουσαν και παλιότερα, ναι, πρέπει πρώτα απ' όλα να απαιτήσεις από τον εαυτό σου να παραμείνεις ίδιος. Έτσι. Εντάξει, είχα ένα ατύχημα, έχασα την όρασή μου και ήταν δύσκολα στην αρχή, δεν σου λέω, ήταν τραγικά. Όμως έπρεπε να ανταπεξέλθω στις νέες συνθήκες. Έπρεπε κάπως να προσαρμοστώ. Και πάνω απ' όλα να μην λυπάμαι τον εαυτό μου. Γιατί ξέρεις, εάν λυπάσαι τον εαυτό σου, πώς περιμένεις να μην σε λυπούνται οι άλλοι? Το είδες από την αρχή, έτσι? Όχι, όχι. Χλωρή, τυφλός είμαι, δεν είμαι χαζός. Καταλαβαίνω πολύ καλά πως έχεις κάνει κάτι για το οποίο έχεις τύψεις. Οκ. Και δεν χρειάζεται καν να μου πεις τι είναι αυτό, δεν με νοιάζει. Απλώς από τη στιγμή που σε βασανίζει, βρες έναν τρόπο να το διορθώσεις. Εγώ θέλω να δω το χαμόγελό σου. Και το κανονικό χαμόγελο έχει από αυτά τα θεατρινίστικα που κάνετε. Να δεις. Ναι, να δω. Γιατί ξέρεις, όταν ένα χαμόγελο είναι αληθινό, εκπέμπει τέτοιο φως που ακόμα και ένας τυφλός μπορεί να το νιώσει. Κοίτα. Το ξέρω, δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Και δεν έχεις άδικο, δεν ήμουν άξιος. Όμως έχω αλλάξει. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ακόμα κάποια ελπίδα για μας, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν μιλάς? Κριστή, με αγαπάς, το ξέρω. Το νιώθω ότι με αγαπάς. Λυπάμαι. Πάντα θα είσαι ένα κομμάτι στη ζωή μου. Πάντα θα νοιάζομαι για σένα. Αλλά όχι. Εμείς οι δύο δεν μπορούμε να ξαναμαστε μαζί. Καταλαβαίνω πως όλα μέσα σου είναι νοπά ακόμα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε. Εγώ θα περιμένω πάντως. Ξέρω πως μια αγάπη σαν τη δική μας δεν χάνεται. Όχι, Άλκη. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Σε έσωσα γιατί ένιωθα υπεύθυνη και επειδή πίστεψα ότι είσαι αθώος. Αλλά μόνο γι' αυτό. Είσαι σίγουρη?
Ίσως αν δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε πώς θα πάει. Εγώ πάντως δεν θα εγκαταλείψω τις προσπάθειες. Κακός. Κοίτα να φτιάξεις τη ζωή σου χωρίς εμένα. Όχι ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Συγγνώμη, πού τους βρήκες τέτοιους γονείς? Δυστυχώς δεν είχαν υπερταλλαγές πάνω τους. Και να φανταστείς, ήταν χωριό μου εγώ που μεγάλωσα σε δύο σπίτια. Από μάνα σε πατέρα και ο ένας να βρίζω τον άλλο στην πρώτη ευκαιρία. Και σήμερα, για πρώτη φορά, φίλε, νιώθω τυχερός. Τιμή μου που σου κάνω μια τέτοια χαρά. Εντάξει, πάντως πέρα από την πλάκα, εσύ τουλάχιστον πρόλαβες να θωρακιστείς κάπως. Το έζησες από μικρό στο πανηγυράκι αυτό. Εγώ μεγάλωσα στην ψευδέστηση της τέλειας οικογένειας. Και την έφαγα κανονικά. Άντε τώρα να εμπιστευτείς άνθρωπο μετά από αυτό. Όχι. Δεν έχει κλονιστεί καθόλου η πίστη μου στους ανθρώπους. Καθόλου. Ίσα-ίσα. Να, ορίστε. Τρανό παράδειγμα εσύ. Δεν σε ξέρω. Με μάζεψες στο σπίτι σου. Οκ. Πάντως και στα πολύ δύσκολα μου βρέθηκαν δύο άνθρωποι οι οποίοι με στήριξαν πραγματικά. Άγνωστοι τελείως. Και χωρίς αντάλλαγμα, ε. Στον έναν τουλάχιστον μπορώ να πω ακόμα ένα ευχαριστώ. Στον άλλο. Τι έγινε? Όταν έφυγα από το σπίτι μου και μείνα στους δρόμους, βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος με μάζεψε, με τάισε, με έντυσε. Ξέρεις τι ήταν? Άστεγος. Μου είπε να σταθώ στα πόδια μου, να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Και πριν από λίγο καιρό που πήγα με τον Ξαναβρό, μου είπαν ότι το μαχαιρώσανε. Και δεν ξέρω καν το όνομά του, ρε φίλε. Δεν ξέρω να τον βρω σε ένα νοσοκομείο, να μάθω αν πέθανε, άμα ζει, τίποτα. Καλά. Γι' αυτό σκάς. Εμείς οι δύο ξέρεις τι κάνουμε. Μπρικιά κολλάμε. Κάτσε, περίμενε, τι εννοείς? Η δίωξη μπορεί να βρει και το όνομα ενός αστέγου. Η δίωξη όχι ακριβώς. Η φίλη μου η Δάφνη όμως, σίγουρα.